Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο και σήμερα επιστρέφουμε με αρκετά δυνατά πακέτα. Αν και αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι δυνατά πακέτα, αυτά εδώ υπάρχουν για να μας φέρουν τα δυνατά πακέτα. Βλέπετε μπροστά μας λοιπόν 77+ Rare Player Pick. Τώρα θα μπορούσα να κάνω καμιά εικοσαριά ακόμα αν πιέσω πολύ το club. Δεν θέλω να το κάνω, μπορεί να βγει κάτι καλύτερο στο μέλλον, δεν το νομίζω, αλλά μπορεί. Και επίσης έχω κουραθεί, το να κάνω αυτά τα 15 μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Σε αυτή τη φάση ρε φίλε πρέπει απλά να βάζουν ένα όποιον βάλε αυτά τα κριτήρια, ξέρω εγώ, και μετά σου κάνει build την ομάδα. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε το squad builder, αλλά είναι τόσο παλιό που δεν μπορεί εύκολα να κάνει κάτι. Και επίσης, απλά πετάει τους παίκτες σε σωστές θέσεις. Άμα του λέγες απλά, ξέρεις, πέτα μου τους 8 εδώ για παράδειγμα, lowest rated gold που έχω, μια χαρά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό και μας πάει τα παπάρια. Τέλος πάντων, όμως, έχουμε εδώ 15-77+ rare gold player picks. Πάμε λίγο να τελειώνουμε γρήγορα. Ένα προβληματάκι που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα προλάβω μάλλον, επειδή έχω και δουλειές, δεν παίζω όλη μέρα FIFA, αντίθετα με το τι μπορεί όλοι να πιστεύουν. Και μάλλον πρέπει να προλάβω να ανέβω Div 3, επειδή δεν το έχω κάνει ακόμα δυστυχώς. Και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, επειδή δεν με βλέπω πώς ακριβώς θα το προλάβω. Γιατί έχω τώρα να βγάλω ένα βίντεο. Οπότε, ναι, θέμα με το βίντεο. Και μετά το πρωί έχω πρωινό ξύπνημα αύριο. Οπότε, ναι, δεν με βλέπω να μπορώ να παίζω όλο το βράδυ μέχρι να κάνω rank up. Το λέμε rank up, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω, τι είναι από div up. Θα ήταν λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, απλά αυτή είναι η κατάσταση που είμαι αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω απλά, ρε φίλε, να μην χάσω το ένα το mode mastery το οποίο έβγαλα το Σάββατο. Δηλαδή θα ήταν αρκετά sad. Επίσης δεν έχω παίξει και Division Rivals που, ναι, να πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν μου πολύ αρέσουν, ρε φίλε, το πώς τα έχουν κάνει πλέον τα mode master, τα swap δηλαδή. Δηλαδή δεν υπήρχαν παλιά mode master, τα swap. Δεν μου αρέσει πώς τα κάνανε φέτος για τον πολύ απλό λόγο ότι φαίνεται ότι απλά πηγαίνει για τους τυπάδες που δεν έχουν ζωή. Δηλαδή λένε κάποιοι είναι για αυτούς που είναι καλοί. Κουλούρης είναι τρελό pool. Nice. Ήθελα να τον κάνω evolution πάρα πολύ. Χαίρομαι αρκετά που τον έβγαλα, να πω την αλήθεια, δεν κορυδεύω καν. Και ουσιαστικά είναι απλά σε αυτούς που δεν έχουν ζωή. Ούτε καν το να είσαι καλός, ούτε καν τίποτα άλλο. Είναι απλά, αν δεν έχει ζωή, μπορεί να κάνει τα swap. Δηλαδή έχει καταντήσει αρκετά κουραστικό. Τέλος πάντων, όμως, αυτό το μεγάλο pack το οποίο θέλουμε να κάνουμε για το σημερινό βίντεο είναι αυτό το που βλέπετε. Είναι το pack το οποίο μας έδωσε ένα τρελό pool. Θες ή προθες το άνοιξα, δεν θυμάμαι καν. Νομίζω θες. Γενικά έχω χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου και μου συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Τι να κάνουμε όμως, κάτι θέλει αυτό. Θέλει 84 ομάδα με ένα 85. Είναι πολύ κακό αυτό, επειδή τώρα πού θα βρω 85. Βρήκα 85, δεν το περίμενα, αλλά οκ. Okay. Τώρα πρέπει να βάλω μία 84 ομάδα. Που δεν νομίζω να είναι δύσκολο και με το 83 δεν νομίζω επίσης να είναι δύσκολο. Είχα πολλούς 83, ελπίζω να έχω ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχω πολλούς 83 όπως βλέπετε εδώ γιατί ήδη τελειώσαμε. Το SBC τώρα θα μπορούσε να μας σώσει αυτή τη στιγμή. Έλα μου όμως γάμο τη ζωή. Δεν φαίνεται να μπορεί να μας σώσει. Μήπως να γλιτώσω κάνω 84 να τον χρησιμοποιήσω μετά. Φαίνεται πολύ καλή επιλογή. Τέλος πάντων, όπως φαίνεται, άμα δώσω ό,τι έχω στο club θα μπορέσω να κάνω άλλο ένα 87. Ναι, 85+ campaign play epic. Έχει βγει τίποτα άλλο καλύτερο? Δεν νομίζω. Το ψιλοκοίταξα, αλλά όχι ιδιαίτερα με πολύ πάθος. Και δεν είχε βγει κάτι το οποίο να αξίζει να δείξω, νομίζω. Αν έχει βγει, sorry, αλλά δεν το κοίταξα καλά όπως φαίνεται. Απλά δεν έχει βγει κάτι που εμένα με hyper αποθυμάμαι. Βγήκε ένα evolution που είναι τέρμα L. Θα το δείξω έτσι απλά γιατί όχι. Αλλά είναι τέρμα L. Ειλικρινά το εννοώ. Ό,τι χειρότερο έχω δει ζωή μου. Έχουμε εδώ 10 coin pack. Για να το ανοίξουμε. Θα είναι τίποτα καλό. Δεν είναι walkout, άρα δεν θα είναι κάτι καλό. Έβγαλα μια 80 διάρα. 80 διάρτες όμως θέλουμε εμείς εδώ. Δεν θέλουμε 80 διάρτες. Φίλε μου, sorry κιόλας. Τι άλλο πρόγραμμα pack υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά εμείς θέλουμε το 30 coin pack, το οποίο όπως φαίνεται δεν υπάρχει. Ανοίγουμε ένα preview pack, το οποίο walkout, όχι, πανέμορφα. Και αφήνουμε τα promo pack, πάμε να κάνουμε την 83 squad, η οποία θέλει team of the week, που είναι κάπως καλό, να μην λέω μαλακίες. Γιατί είναι κάπως καλό, μπορεί να λέει κάποιος. Επειδή team of the week έχω πάρα πολλούς. Και αυτό μου δίνει κάποιον λόγο να χρησιμοποιήσω τους πολλούς team of the week. Γιατί αλλιώς αν τους χρησιμοποιούσα θα ήταν απλά πεταμένα team of the week. Και τελικά εσύ κατάφερα να κάνω αυτήν εδώ την ομάδα, αλλά δεν μας πειράζει. Θα ανοίξουμε ένα πακέτο και αυτό είναι το μόνο πράγμα που αξίζει. Ο εθισμός στο τζόγο είναι περισσότερο από ποτέ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όπως βλέπετε, λίγο βιάζουμε για το βίντεο επειδή πρέπει να προλάβω να το κάνω upload και μετά πρέπει να προλάβω να ανέβω Div 3, που δεν νομίζω να το κάνω, αλλά πρέπει να προλάβω. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το 85+ campaign mix. Player pick. Σε παρακαλώ, δηλαδή, δώσ' μου κάτι τρελό όπως μου έδωσες την άλλη φορά, αλλά και να μην μου δώσεις δεν θα έχω τόσο θέμα. Κατάφερα να το βγάλω δωρεάν που δείχνει πόσο W είναι, να μας σκεφτείτε τι υπάρχει μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο, όπου δεν θα είναι τόσο high rated και θα είναι ο Marcos Llorente, που γενικά είναι τρελό W, αλλά επειδή έχω ήδη Llorente και καλύτερη version από αυτόν δεν είναι. Πάμε στο τελευταίο που θα είναι κάπως high rated και θα είναι η Αντώνια Σίλβα, όπου επίσης είναι τρελό W επειδή είναι καρτάρα. Και θα πάμε το μεσαίο τώρα, που θα είναι το τελευταίο από όλα αυτά. Σε παρακαλώ, βγάλε κάτι τρελό, επειδή αυτοί οι δύο έως τώρα είναι απίστευτοι, αλλά για μένα είναι κάπως L. Και είναι πολύ high rated και θα είναι η Volti. Volti, δεν ξέρω πώς. Η οποία είναι το μεγαλύτερο L από όλα, επειδή είναι Terman Usable και την είχα αγοράσει 3 φορές για φόντερ στο παρελθόν, όταν ήταν ακόμα 87 overall. Όπως βλέπετε όμως, επειδή είναι player pick, πάντα πάμε και κοιτάμε στο Footbin τι παίζει. Ναι, ο Marcos Llorente, αυτό είναι που λέω, είναι πανάκριβος επειδή είναι καρτάρα.
τρελάρα, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν είχα ήδη Γιορέντε στην ομάδα, αυτό ήταν τρελό W. Αλλά τον έχω ήδη, ρε μαλάκα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και η Σίλβα, αυτή, nice, ελληνικά, πανέμορφα, είναι αρκετά W. Απλά η Βάλτι, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, νομίζω, χωρίς να χρειαστεί να πω κάτι το ιδιαίτερο, γιατί το πάει μόνο 15 και, ρε φίλε. Είναι καρτάρα όμως. Πραγματικά, είχα χρησιμοποιήσει την κανονική τη στη χρυσή στην αρχή του παιχνιδιού και ήταν καρτάρα, οπότε αυτή είμαι σίγουρος ότι είναι καρτάρα. Ναι, απλά αυτό θέλω να πω. Η Βάλτι είναι η έννοια του φόντερ. Γιατί, όπως βλέπετε, είναι πάμφινη. 88 κάρτα πάμφινη τελείως. Είναι καλή κάρτα, αλλά έχει άθλια link. Και το θέμα είναι αυτό. Την έχω αγοράσει 3 φορές για φόντερ. Δηλαδή, είχα 3 φορές στο κλαμπ με αυτή την, την κάρτα και ποτέ δεν τη χρησιμοποίησα. Αυτή εδώ η Αντώνια Σίλβα θα μπορούσε κάπως να χρησιμοποιηθεί, ρε φίλε. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, όχι ιδιαίτερα. Είναι ρούχο του Δενόκαζε. Για να σκεφτώ κάτι. Είμαστε λοιπόν εδώ σε ένα RTK tracker και θέλω να δω αν μπορεί να πάρει upgrade. Αν μπορεί να πάρει upgrade, μάλλον αξίζει. Λοιπόν, win the group day. Είναι η Real. Οπότε φαντάζομαι θα το κάνει αυτό και θα πάρει ένα playstyle plus και ένα role plus plus. No joke, ναι, είμαι ειλικρινής. Είναι όχι κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Η Real τι θες, είναι δεύτερη. Αλλά έχει ένα μάτ να δώσει ακόμα. Όχι, δεν είναι μάτ, λέτε, αυτό είναι win. Άρα δεν θα κερδίσει. Άρα επομένως αυτό το pick έχουμε μια κάρτα που πάει 100k η οποία θα μπει thumbnail. Αν κάποιο έρθει εδώ και πει γιατί έβαλε στον Γιορέντ thumbnail, είναι επειδή αυτό είναι το καλύτερο μα full. Με διαφορά είναι και καρτάρα. Μετά είναι η Βόλτι που είναι φόντερ και η Αντώνια Σίλβα που είναι καρτάρα, αλλά για μένα δεν έχει usability. Τι κατά παίρνω εδώ. 88 φόντερ ή καλή κάρτα που δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Προσωπικά θα πάρω την 87, γιατί δεν ξέρω. Δεν είχα ποτέ άλλο ride back πέρα από τον Λίρολα και ίσω για πάγκο να είναι καλή. Τέλο πάντων, η ομάδα είναι αυτή που βλέπετε. Και τώρα θα πάω να παίξω λίγα game. Τι εννοώ με το που θα πάω να παίξω λίγα game, θα προσπαθήσω να ανέβω Div 3. Άμα τα καταφέρω, θα κάνω βίντεο. Αν δεν τα καταφέρω, θα κάνω outro. Νομίζω καταλαβαίνετε. Εννοώ και τα δύο βίντεο, αλλά ναι. Η ομάδα δεν είναι κακή, δεν θα την έλεγα όμως και πολύ καλή, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Αυτά για τώρα και επιστρέφω, ελπίζω, με το να είμαι Div 3. Λοιπόν, επέστρεψα αφού έχασα δύο αγώνες για να πω ότι δεν αντέχω άλλο. Δεν αξίζει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη αυτή την ιδέα που είναι τα rivals αυτή τη στιγμή. Όπως μάλλον όλοι ξέρετε, έχει γίνει ένα update και έχει αλλάξει το gameplay και το gameplay με κάποιο τρόπο κατάφερε να γίνει χειρότερο. Γιατί στο update αποφάσισαν ότι από όλα τα πράγματα που είναι σκατά σε αυτό το παιχνίδι, αυτό που πρέπει να βελτιωθεί είναι η αμυντική, η οποία ήταν ήδη σκατό OP. Και αυτή τη στιγμή παίζω με αντιπάλους οι οποίοι έχουν τους ίδιους αμυντικούς με εμένα, δηλαδή για παράδειγμα τον Κάραχερ, που για κάποιο λόγο στον αντίπαλο μπορεί να μου κόβει την μπάλα χωρίς καν να κοιτάει τον παίκτη μου. Και γενικά μου είναι εντελώς αδύνατο να βάλω γκολ άμα δεν κάνω κάτι υπεράνθρωπο. Είναι αηδία και είμαι στο όριο να ριτζάρω πάρα πολύ άγρια. Δεν ριτζάρω επειδή πραγματικά δεν με νοιάζει, ούτως ή άλλως δεν θα βγάζα κάτι και να καθόμουν τα mode mastery swaps. Παίζει αυτή τη στιγμή κυριολικά το λέω να πάω και να τα πετάξω όλα μόλις τα πάρω για να σκάτω πακέτο ό,τι βρω μπροστά μου. Γιατί φίλε, ειλικρινά στο λέω, το gameplay με κάποιο τρόπο έγινε χειρότερο. Δεν ξέρω τι σκατά κάνουν αυτοί εκεί στην EA, αλλά είναι τόσο άθλιο που πλέον δεν αντέχω να παίξω. Δηλαδή, έναν αγώνα τον έχασε επειδή ο αντίπαλος είχε Mbappé. Όταν λέω τον έχασε επειδή ο αντίπαλος είχε Mbappé, όχι επειδή ο Mbappé έκανε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά επειδή ο αντίπαλος είχε Mbappé έπρεπε να κερδίσει. Και βγάζουμε εδώ ένα Thunderstruck που θα είναι κάποιο άχρηστο που τον έχω ήδη. Ελέμα από Γερμανία και Bundesliga, δεν έχω ιδέα ποιο μπορεί να είναι ο τυπάς. Για να δούμε όμως, είναι Stuttgart, ακόμα δεν έχω ιδέα ποιο μπορεί να είναι αυτό. Και είναι ο Εκίτικε μαζί με τον Φούγριχ. Απίστευτο πράγμα για να βάλω στο σημερινό βίντεο. Βγάλαμε Double Thunderstruck Walkout. Τρελό, πραγματικά. Αυτή η κάρτα δεν φαίνεται καν κακή, αλλά δεν θα πάει για τίποτα. Ένα αντίπαλο είχε Εκίτικε και με γάμισε. Ενώ κοίτα εδώ, η κάρτα του δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι καλή, ρε φίλε. Αλλά ειλικρινά, τόσο αηδία. Επειδή ο αντίπαλο είχε Mbappé, η μπάλα πήγαινε πάντα πάνω του. Την πιάνει ο τερματοφύλακα, πάει πάνω του. Την κόβει ο αμυντικό μου, πάει πάνω του. Ό,τι και να κάνω, πάει πάνω του. Έχω κουραστεί, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, το καταλαβαίνω να χάσω. Αλλά όχι να χάνω ρε μαλάκα από rebound όλη την ώρα. Γιατί μόνο έτσι χάνω σε αυτή τη φάση. Έχασα 3-1 τον αγώνα από rebound. Βγαίνω τέτ α τέτ, ολομόναχο, σουτάρω. Είτε ο τερματοφύλακα το πιάσει με κάποιον τρόπο που είναι αδύνατον, είτε το center back από το πουθενά, από πίσω από τον παίκτη μου θα του κάνει tackling και θα του πάρει την μπάλα χωρίς να του κάνει foul, είτε θα πάει δοκάρι. Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση τίποτα. Τέλος πάντων, ανοίγω και το 84 πλάσια για να τελειώσουμε το σημερινό βίντεο γιατί πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Τα vibes απλά εξαφανίστηκαν επειδή πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Θέλω να το παρατήσω το game αυτή τη στιγμή. Λέφε, καλά περνάω δηλαδή λίγο με το γουλού, με τον ανοίγω πακέτα, αλλά το gameplay δεν αντέχεται. Και ειδικά ρε μαλακά, άμα σκεφτείς ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν έτοιμος να ανέβω Div 2 και τώρα δεν μπορώ να πάω Div 3. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο ρε πούστη να γίνεται αυτό. Τέλος πάντων όμως, αυτό το ξαναλέω το βίντεο για σήμερα, τίποτα άλλο. Ένα από τα χειρότερα που έχω κάνει επειδή πραγματικά δεν έχω καθόλου όρεξη. Ευχαριστώ πάντως που παρακολουθήσατε και άμα σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε subscribe για περισσότερα. Προσπαθώ να βγάλω κάθε μέρα βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω με τόσο αηδία που είναι το παιχνίδι σε αυτή τη φάση. Σίγουρα δεν θα το παρατήσω, αλλά υπάρχει πιθανότητα σε καμιά μέρα να δείτε να μην ανεβάζω βίντεο, ειδικά Τετάρτες, επειδή είναι οι χειρότερες μέρες από content. Μπορεί απλά να τις σκιπάρω από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων όμως, αυτά τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.